χάνεις τη γη κάτω από το πόδι σου. Με αυτά τα λόγια, η Λάουρα Νάργιας περιγράφει για πρώτη φορά την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν πριν 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Με δυσκολία θυμάται και τη στιγμή που έμαθε πως εκείνος μεταφέρθηκε εσπεσμένα σε νοσοκομείο της Γερμανίας, ενώ εκείνη βρισκόταν στην Ελλάδα. Δεν ήμουν εκεί να πάω να τρέξω. Είμαι 3.000 χιλιόμετρα μακριά. Φροντίζω να κλειστούν τα εισιτήρια, φροντίζω να παγώσουν τα πάντα. Εκείνη τη στιγμή δεν με νοιάζε τίποτα, με νοιάζε μόνο ο πατέρας μου. Ήταν ακόμα δύσκολο να πακετάρω τη βαλίτσα μου. Και έλεγα τώρα, θα πάρω και μαύρα ρούχα μαζί. Και τα βλέπω τα μαύρα εκεί στη γωνία και λέω, όχι, δεν θα τα πάρεις, δεν χρειάζεται. Και φτάνω Γερμανία, φτάνω στο νοσοκομείο, καταλάβαινε ότι ήμουν δίπλα του, καταλάβανε και εγώ ότι με καταλάβαινε. Έφτασα ημέρα Τετάρτη, την Παρασκευή το απόγευμα μας δείχνει σημάδια ενδυνάμωσης και το Σάββατο πρωί τον χάνουμε μέσα από τα χέρια μας. Πια έχω μία επικοινωνία από την έννοια ότι θα του μιλήσω. Οπότε περάσω από μία εκκλησία, θα ανάψω ένα κεράκι. Εμφανίζεται στον ύπνο μου. Εννοείται πως μου λείπει. Εννοείται πως θέλω να τον έχω μαζί μου, αλλά ξέρω τώρα ότι είναι καλά εκεί που είναι. Seems like it was yesterday when I saw your face. Όταν με ρωτούσαν αν έχω σκεφτεί ποτέ να επιστρέψω στη Γερμανία, έλεγα πάντα όχι. Η μόνη στιγμή που το σκέφτηκα ήταν όταν πέθανε ο μπαμπάς μου. Το μόνο πράγμα που ήθελα ήταν να είμαι κλεισμένη στο παιδικό μου δωμάτιο, κάτω από το πάπλωμα και να κλαίω η μέρα.